Στη Σαουδική Αραβία μεταστθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, στο Αραβικό Βασίλειο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ως ανταπόδοση της επίσκεψης του Σαουδάραβα ομολόγου του τον περασμένο Μάρτιο. Το ίδιο διάστημα, στη Σαουδική Αραβία θα βρίσκονται 4 αεροσκάφη F-16 μαζί με προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας για τη διεξαγωγή της άσκησης Falcon I-2, η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση του επίπεδου συνεργασίας και συναντήληψης των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Μάλιστα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος επεσήμανε στο λογαριασμό του στο Twitter ότι είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν ελληνικά μαχητικά στη Σαουδική Αραβία. Πρώτη φορά ελληνικά φτερά μετασταθμεύουν στη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζουμε τη συνεργασία, αναβαθμίζουμε τη συνεκπαίδευση, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας. Μαζί για την ειρήνη και την ασφάλεια, δήλωσε στο Twitter ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο είχε προηγηθεί αντίστοιχη μεταστάθμευση και συνεκπαίδευση μαχητικών της Βασιλικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην αεροπορική βάση της Σούδα στην Κρήτη. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.